καλά. Όλα καλά. Καλά, καλά. Έχουμε την επιστροφή του Ολυμπιακού λοιπόν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πρώτο παιχνίδι μετά από τον τελικό του Conference League, 4 μήνες σχεδόν μετά. Ένα ξεκίνημα δύσκολο σε αυτό το καινούριο σύστημα με τα 8 παιχνίδια στη Γαλλία. Είναι για όλες τις ελληνικές ομάδες, βλέπουμε και τα τελευταία χρόνια τις δυσκολίες που έχουν επί γαλλικού εδάφους. Ο Παθηναϊκός στα 2 τελευταία παιχνίδια του παίζοντας με παίχτη παραπάνω από το 30-25 είχε συνολικό σκορ 2-5 από Λανς και Ρενς, να θυμίσω πέρσι. Παίζοντας με παίχτη λιγότερο πιθανότητα, θες να πεις. Με παίχτη λιγότερο ο Παθηναϊκός. Ναι, λόγω αποβολή στο... Παίχτη παραπάνω ο Παθηναϊκός, με παίχτη λιγότερο η Γάλλη. Ναι, έτσι όπως ναι. Ναι, μπράβο. Ναι, ναι. Αλλά από εκεί και πέρα περιμένουμε τον Ολυμπιακό να είναι Ευρωπαίος όπως ήταν πέρσι στην συντριπτική πλειοψηφία των παιχνιδιών του και να κάνει πραγματικά ένα καλό παιχνίδι και να είναι ανταγωνιστικός ή δυνατόν, γιατί μόνο έτσι μπορείς να πάρεις αποτέλεσμα ως το τέλος. Πάει και ο Μαρινάκης λίγο μετά στο Λιόν. Για την ενδεκάδα επέμεινε και σε δεύτερη συνεχόμενη προπόνηση ο Μεντιλίμπαρ να παίξει με 3 πίσω, 3-5-2. Οπότε μάλλον θα είναι έκπληξη να μην το κάνει από τη στιγμή που το διδάσκει, ας πούμε, στους παίχτες. Θα μου πεις 2 προπονήσεις, okay, αυτό είναι, 2 προπονήσεις υπήρχαν. Αν κάνει δηλαδή αυτό το οποίο δείχνει, θα έχουμε Τζολάκι, Ροντινέι, Ορτέγκα στα πλάγια μόνοι τους, Τριστόπερ, Ντόι, Κάρμο, Πιρόλα, 3 κεντρικά χαφ, Έσε, Στάμενιτς, Τσικίνιο και μπροστά ο Βέλντε με τον Ελκαμπή. Αυτό είναι το σχήμα που έδειξε κατά βάση στις 2 τελευταίες προπονήσεις. Όχι Ρέτσο δηλαδή. Όχι, τον Ντόι έδειξε περισσότερο και μετά τον Μπιανκόν. Βεβαίως εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό, γιατί σήμερα τα γαλλικά ΜΜΕ στη συντριπτική τους πλειοψηφία, τα μεγάλα ΕΚΙΠ, η Progress εκεί που είναι τοπική εφημερίδα μεγάλη κλπ, λένε ότι θα αλλάξει σύστημα και η Λιόν και θα φύγει από το 3-5-2 που έπαιζε και θα γυρίσει στο 4-3-3. Κοίταξε, επειδή έχω ασχοληθεί, η Λιόν σε 5 μάτς στο γαλλικό πρωτάθλημα έχει αλλάξει 4 φορές σύστημα. Ναι. Γιατί δεν πάει καλά, έχει μια νίκη σε 4 αγώνες και αυτή με 4-3 σε ένα μάτσο που είχαν 3-1. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Τέλος πάντων, και έχει αλλάξει ότι... 26 παίκτες από το ξεκίνημα μέχρι τώρα σε επίπεδο, ας πούμε, δεκάδας κτλ. Δηλαδή, μιλάμε για αυτοί και αν ψάχνονται. Δηλαδή. Ψάχνονται σίγουρα, αλλά το θέμα είναι ότι εάν ισχύσουν οι πληροφορίες του σημερινές του γαλλικού τύπου και αλλάξει η σύστημα και πέσει 4-3-3, πραγματικά δεν κολλάει το 3-5-2 με το 4-3-3. Δεν, δηλαδή, δεν γίνεται. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο, γιατί πολύ απλά θα έχει η Λιόν 2 παίχτες αριστερά και θα είναι μόνος του ο Ροντινέι και θα έχει 2 παίχτες δεξιά και θα είναι μόνος του Ορτέγκα. Καλά, δεν είναι και απαραίτητο αυτό, δεν μαθηματικά. Δηλαδή κάποιος μπορεί να κουνηθεί, να πάει προς τα εκεί, να βοηθήσει. Άλλο να κουνηθείς, άλλο να έχεις. Τα, πάντα το 2-1. Γιατί, δηλαδή, γιατί έχεις ένα παίχτη παραπάνω που περισσεύει. Εάν αυτοί παίξουν 3-5-2. Ναι. Και εμείς παίξουμε 4-3-3 και κερδίζουμε εμείς. Το 3-5-2 είναι σαν να είναι να παίζει ο ένας να κολλάει καρμπόν στον άλλον. Ναι, λέω αν παίξουμε εμείς 4-3-3 και αυτοί παίξουν 3-5-2. Ναι. Τώρα όμως, άμα είναι να κάνουμε πλάκα, να κάνουμε. Δεν κάνουμε πλάκα. Γιατί δεν είναι, αν είναι τόσο καθοριστικό, δεν θα λέγαμε χθες να παίξουμε 3-5-2 γιατί παίζουν 3-5-2. Θα λέγαμε 4-3-3 αφού παίζουν 3-5-2 αυτοί. Δεν έχει να κάνει για μένα με το πώς παίζει η Λιόν αυτό που θέλει να κάνει. Θέλει να δώσει λίγο περισσότερη σιγουριά στον εαυτό του. Τέλος πάντων, να πω ότι γενικά, επειδή εγώ τα προσέχω αυτά, ιστορικά ο Ολυμπιακός στη Γαλλία έχει πάρει αποτέλεσμα, 4 διπλά και 1 ισοπαλία, 0-0 με την ΟΣΕΡ, το μοναδικό ισόπαλο αποτέλεσμα του Ολυμπιακού επί γαλλικού εδάφους, ΟΣΕΡ δεκαετία του 90. Έχει πάρει αποτέλεσμα λοιπόν μόνο όταν ήταν πάρα πολύ καλός, να πω σχεδόν άριστος στην άμυνα. Δηλαδή όλα τα αποτελέσματα του Ολυμπιακού είναι με τον ίδιο τρόπο. Κρατάει καλά στην άμυνα και χτυπάει στα τελευταία λεπτά. Τη Μονακό κέρδισε με ένα γκολ του Βαΐτς στο 86, στη Μαρσέγη είχε κερδίσει ένα 0 με ένα γκολ του Φετφατζίδη στο 82,
την Μονπελιέ την κέρδισε 2-1 Μήτρογλου. Με γκολ στο 73 και στο 90 του Μήτρογλου, το δεύτερο. Τη Σωσό την κέρδισε 1-0 με ένα γκολ στο 70, δηλαδή όλα τα παιχνίδια ήταν ίδια. Και όταν χάνει όμως χάνει με γκολ στο τέλος. Ότι η Λιόν είχε ένα μάτς με ένα γκολ του Γκουβού στις καθυστερήσεις. Το 88. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Είναι όμως σημαντικό να μπορέσεις να φτάσεις με μέχρι Λιόν, τα τελευταία λεπτά. Δεν έχει κερδίσει ποτέ εκεί. Λεπτά και να είναι ρευστό το, ναι, το παιχνίδι. Ούτε χ δεν έχει. Αλλά εντάξει, αν κρατήσω και το 0, εντάξει. Βέβαια. Μα από εκεί ξεκινάς. Ίσως βέβαια και έτσι να βολεύει κατά κάποιο τρόπο αυτό το πιο αμυντικό που ετοιμάζει ο προπονητής. Αν και λέει το 3-4-3 θα ήταν διαφορετικό, γιατί αυτό που έχει διδάξει είναι καθαρά το 3-5-2. Με το 3-4-3 σημαίνει τι, θα έχεις και εσύ δύο παίχτες στα πλάγια και θα έχουν και αυτοί δύο παίχτες στα πλάγια. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει πλάινους παίχτες. Ναι. Αυτό είναι το... αυτούς που έχεις κάνει στο σύστημα ανάλογα με αυτά που έχεις. Προφανώς. Ναι. Δηλαδή σήμερα ο προβληματισμός του είναι στην πραγματικότητα εξής. Να βάλω το Ροντινέι δεξί εξτρέμ ή να παίξω με έναν αμυντικό παραπάνω. Αυτό είναι ο προβληματισμός. Mm. Σου λέει τι θα μου δώσει ο Ροντινέι δεξί εξτρέμ. Τίποτα. Πιθανότατα τίποτα. Δεν βάζω αμυντικό παραπάνω. Μπας και κρατήσω. Μπας και αυτό. Ναι, ρε παιδί μου, εφόσον δεν έχω εξτρέμ. Και μιλάμε και για ένα μάτς τώρα για να τα λέμε και όλα που δεν είναι και υποχρεωμένος να κάνει αποτέλεσμα. Δηλαδή. Θα ζήσει, δεν είναι μέσα στο πρόγραμμα ότι αυτό πρέπει να το πάρουμε. Είσαι υποχρεωμένος όμως να είσαι καλός, είσαι κάτοχος του Conference Link και να το πρώτο παιχνίδι. Εντάξει. Προφανώς για Μούρι, ξέρεις. Πρέπει να είσαι καλός. Πολύ ωραία. Αλλά στην πραγματικότητα. Να χάσει ένα παιχνίδι. Επειδή για να περάσει παίζεις. Ναι. Άλλα είναι που πρέπει να πάρεις. Ναι, ευρωπαϊκό εκτός έδρας παιχνίδι το να χάσει ένα δεν είναι. Αλλά και ο Πάοκ για παράδειγμα έχασε χθες. Είχε μία. Καλή παρουσία, ας πούμε. Ναι, ναι, πολύ καλή. Ναι, ναι. Ναι, αυτό εννοώ. Mm-hmm. Έχει μια απουσία, επειδή μιλάμε για Ηλιών, ναι, τον Ιακατέ, τον Στόπερ. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός είναι ο Μασούρας και ο Ζέλσον έξω. Διαιτής είναι ένας Βέλγος. Έχει παίξει μόνο μια φορά Ολυμπιακό Σλόβαν 1-1 εδώ στο Καραϊσκάκι. Νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα να βάζει ένα διαιτή από άλλη χώρα η UEFA, γιατί παίζει γαλλική ομάδα και δίπλα βάζει ένα Βέλγο διαιτή. Οκ. Μπορεί να είμαι επηρεασμένος επειδή δεν έχει Ολυμπιακός νίκες ποτέ με Βέλγους διαιτές, αλλά ας τον δούμε. Δεν έχει κερδίσει ποτέ με Βέλγο. Δεν έχει κερδίσει ποτέ με Βέλγο Ολυμπιακός. Δεν έχει κερδίσει. Σε πόσα μάτια. Αλλά δεν έχει δώσει και πολλά παιχνίδια. Το δείγμα πόσο είναι. Είναι δύο παιχνίδια. Δεν είναι πολλές οι περιπτώσεις. Δεν ξέρω πόσες είναι και να το πληθεί. Που ορίζονται Βέλγοι διαιτές στα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Και νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον για όποιον του αρέσουν αυτά. Ένα κομμάτι που έχω στο site του Sport FM αναφορικά με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Ολυμπιακού και τη συνάρτηση που έχουν τα αποτελέσματα, τα τελικά με τα αποτελέσματα στο ημίχρονο. Με βάση εκτός έδρας παιχνίδια, επειδή παίζει ο Ολυμπιακός εκτός έδρας σήμερα. Ο Ουνάς, μην το ξεχάσουμε, είναι να έρθει το βράδυ και αύριο αν όλα πάνε καλά να υπογράψει τον Ολυμπιακό διαιτές συμβόλαιο και θα δούμε τι άλλο μπορεί να προκύψει από αύριο πλέον. Νομίζω πάντως ότι επειδή η Λιόν είναι πολύ καλύτερη ομάδα, να καταλήξω εκεί, από αυτό που βλέπουμε στη βαθμολογία. Καλά, το πολύ καλύτερο από αυτό που προκύπτει. Ότι ιστορικά έχει μεγάλο όνομα. Α, ιστορικά, όχι. Η φετινή Λιόν. Η φετινή είναι πολύ καλύτερη αν δεις τα αποτελέσματά της σε σχέση με την απόδοση της, ευκαιρίες που έχει κλπ. Νομίζω ότι ίσως ακριβώς ο Ολυμπιακός, αν μπορέσει να τη στριμώξει λίγο, να την αγχώσει, ίσως εκεί μπορεί να είναι το κλειδί του παιχνιδιού. Ιδάλλως η Λιόν είναι καλή ομάδα, πολύ καλούς παίκτες. Καλούς παίκτες, η καλή ομάδα δεν είναι. Χρηματιστηριακή αξία τριπλάσια από τον Ολυμπιακό κλπ. Αλλά αν έκτη μπορέσει τερμάτισε πέρσι, έτσι. Να τους ορίστε. Πέρσι τερμάτισε έκτη η Λιόν. Βγήκε στην Ευρώπη γιατί έκανε ένα φοβερό σερί στο τέλος. Ναι, την είχαν όλοι για ξεγραμμένη, να πούμε. Λοιπόν, δεν είναι στα καλύτερά της. Δεν είναι ούτε πέρσι ήταν στα καλύτερά της. Αυτό θέλω να πω. Σχέση με την παλιά Λιόν. Σε σχέση με τη Λιόν που είναι η Λιόν. Που έχει πάρει 15 φορές το πρωτάθλημα Γαλλίας. Που έχει αυτό. Αλλά έχει καλούς παίκτες. Γι' αυτό δεν παίζει και σαν πριν. Ωραία. Ναι, νομίζω ότι ίσως αυτό είναι. Αν μπορέσει ο Ολυμπιακός να την αγχώσει, γιατί είναι αγχωμένη η ομάδα.
Ναι. Δηλαδή τώρα έπαιξε με 10 παίκτες. Να τις πάει ανάποδα και να αγωθούν. Ναι, ωραία. Έκανε, είχε ας πούμε προχθές, είχε 8 ευκαιρίες εκ των οποίων οι 5 ήταν τέτα τέτ με τον goalkeeper και δεν έβαλε καμία ας πούμε. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα σε 5 ναι. τέτα τέτ να μην βάζει ένα γκολ. Εντάξει, θα σπάσει κοινιάση. Ρε παιδί μου, έχασε και πέναλτι. Αλλά απ' την άλλη. Και πέναλτι έχασε. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία ισοφάρισε στο 93 και δέχτηκε γκολ στο 95 από τη Μαρσέικ που έπαιζε με παίχτη λιγότερο από το 5 λεπτό του αγώνα. Αν δει τα 3 γκολ. Μπορεί να έχει, με συγχωρείτε. Αν δει τα 3 γκολ που έβαλε η Μαρσέικ, είναι και τα 3 γκολ από το πουθενά. Ούτε δημιουργίε, ούτε τίποτα. Λοιπόν, αύριο περισσότερη ανάλυση του γαλλικού πρωταθλήματος. Για πάμε για ειδήσεις. Τα λέμε, ναι.